Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Δούρου, σας θυμίζω το 2013, όταν βρεθήκαμε στο λιμωδόν Αγίας Βαρβάρας. Λοιπόν, σε αντίθεση με την πολιτική τότε της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Λάος κτλ., που έκλεινε τα νοσοκομεία, λοιπόν, είχατε δεσμευτεί κι εσείς ότι αν έρχεται η κυβέρνηση θα τα ανοίξατε. Όμως ποτέ δεν το ανοίξατε. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να το θυμάστε κι εσείς και πρέπει να το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Οι δημοσιευτικές λοιπόν παρεμβάσεις όλων των κυβερνήσεων, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για την υγεία, ήταν και είναι συνεχής. Κάθε κυβέρνηση, ακόμη και του ίδιου κόμματος, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη την προσαρμογή στις αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της υγείας. Όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο αποδείχθηκε ότι ήταν θανατηφόρο για το λαό και χρυσοφόρο για το μεγάλο κεφάλαιο. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι πάνω από 37.000 νεκροί την περίοδο της πανδημίας, οι θάνατοι από άλλες ασθένειες, γιατί τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μίας νόσου και δεν γίνονταν οι θεραπείες, αλλά και η έγκυρη διάγνωση που θα έσωζε ζωές. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι ατέλειωτες λίστες για χειρουργικές επεμβάσεις που ξεπερνούν και τα 2 χρόνια, με τους ασθενείς να υποφέρουν αφού δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υγείας τους. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής η μεγάλη αναμονή για ραντεβού με γιατρό και εργαστηριακές εξετάσεις. Αποτέλεσμα η οριακή λειτουργία των νοσοκομείων, που και αυτή οφείλεται στην τεράστια κοπιώδη προσπάθεια των λίγων γιατρών και νοσηλευτών. Αποτέλεσμα επίσης η έλλειψη ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού αναγκαίου για την έγκυρη διάγνωση. Αποτέλεσμα όμως και αυτής της πολιτικής είναι τα αμύθιτα κέρδη των εμπόρων της υγείας τους οποίους υπηρετείται. Ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών δομών υγείας, κυρίως πρωτοβάθμιας, αγγίζεται 500 εκατομμύρια ευρώ, με 4 μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες να απορροφούν το 40% αυτού του τζίρου. Δεν φτάνει αυτή η αμύθιτη κερδοφορία στις πλάτες του λαού. Με το νομοσχέδιο εισάγεται νέο χαράτσι σε κάθε ασθενή, 3 ευρώ για κάθε απεικονιστική εξέταση και 1 ευρώ για κάθε εξέταση βιολογικών υλικών στους ιδιώτες επιχειρηματίες. Μάλιστα, με το συνολικό ποσό που θα συγκεντρώνει το κράτος, θα επιδοτεί απευθείας στους ομίλους υγείας, αφού θα αφαιρείται από τα ποσά που ήδη πρέπει να επιστρέφουν στον ΕΟΠΗ, το λεγόμενο clawback. Σύμφωνα με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα, αν υπολογιστούν τα 3 ευρώ ανασυνταγή για μαστογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές, μιλάμε για τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία από τις τσέπες των ασθενών θα πάνε απευθείας στους ομίλους της υγείας. Εκτός αυτού, καθιερώνεται το έσος του τα επιπληρωμή από κυβερνητικά χειρουργεία με τιμοκατάλογο από 300 έως 2.000 ευρώ, η συμμετοχή των ασθενών στα γεννόσιμα φάρμακα και άλλα. Άρα ο τίτλος του νομοσχεδίου ως ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι παραπλανητικός, είναι ψευδεπίγραφος, είναι σε πλήρη διάσταση με το περιεχόμενο το οποίο αφορά την παραπέρα ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης. Απογειώνεται τη λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ως επιχείρηση, καταργείται την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ενισχύεται τις πληρωμές των ασθενών, νομιμοποιείται το φακελάκι. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η πολιτική σας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και μετατροπής της υγείας σε πανάκριβο εμπόρευμα με τις τραγικές συνέπειες για το λαό. Στα κέντρα υγείας μειώνεται διαρκώς ο αριθμός των γιατρών, σβαραλιάζονται δομές, αυξάνονται τα κέρδη των ιδιωτών. Η Ελστάτ συνετήσια υπογραφή των θεραπευτηρίων και κέντρων υγείας για το 2022 αποτυπώνει την πολιτική συρρήκνωσης της δωρεάν παροχής υγείας για το λαό, παράλληλα με τη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα στην πρόληψη. Συγκεκριμένα στα κέντρα υγείας, ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται παρουσίασε μείωση κατά 4,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν 311 κέντρα υγείας, χωρίς να διευκρινίζεται βέβαια πόσα από αυτά είναι σε πλήρη λειτουργία, πόσα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες τη βδομάδα. Πρόκειται για αριθμό κέντρων υγείας ελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες. Αυτό τροφοδοτεί και το φρακάρισμα των εφημεριών στα νοσοκομεία, αφού ο λαός δεν έχει πού να απευθυνθεί και αναγκάζεται να τρέχει στα επίγοντα ακόμη και για κρυολόγημα. Τα παραπάνω αποκαλυπτικά στοιχεία συνδέονται με την αυξημένη νοσηρότητα του πληθυσμού, τη μη έγκυρη διάγνωση ασθενειών που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με καλύτερους όρους. Για παράδειγμα, στην Αττική, των 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων αντιστοιχούν μόλις 57 υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο 10 κέντρα υγείας και στη Δυτική Μακεδονία μόλις 11.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει αρκετές ερωτήσεις και για την κατάσταση των κέντρων υγείας με διεκδίκηση μέτρων αντιμετώπισης. Πρόσφατα για κέντρα υγείας του νότιου τομέα της Αθήνας. Σύμφωνα με έκθεση της Ελστάτ, το 23,6% του πληθυσμού δεν μπορεί να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ή θεραπεία που πραγματικά χρειάζεται, ενώ τουλάχιστον το 30% δεν μπορεί να πληρώσει τον οδοντίατρο. Χωρίς γιατρό μένει το 49% των φτωχών και χωρίς οδοντίατρο το 69,5%. Οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν συρρυκνωθεί από το 2009 έως σήμερα κατά 40%. Το προσωπικό το ίδιο διάστημα περιορίστηκε στο μισό. Μόνο την περίοδο της πανδημίας 2020-2022 το ιατρικό προσωπικό των κέντρων υγείας της χώρας μειώθηκε κατά 9%. Οι γενικοί γιατροί στη χώρα είναι μόλις 0,44 ανά χίλιους κατοίκους. Από τους 6.290 γιατρούς, μόλις οι 6.000, το 9%, εργάζονται στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ οι ιδιώτες είναι περίπου 37.500. Οι γιατροί των κέντρων υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρά περιστατικά, όπως εμφράγματα, τροχεία, εγκεφαλικά, λοιμώξεις, μέχρι και γένες, έχοντας στη διάθεσή τους μόνο τα ακουστικά, άντε και ένα καρδιογράφο, χωρίς να υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις τα αυτονόητα, όπως ακτινολογικό και μικροβολογικό εργαστήριο, αλλά και όπου υπάρχουν, λειτουργούν κάποια πρωινά, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό για όλες τις βάρδιες, όλες τις μέρες. Η κυβέρνηση απαντά στα αιτήματα για πλήρη στελέχωση χρηματοδότηση περί άγωνων προκηρύξεων, ενώ έχει φροντίσει να αποβούν άγωνες αφού διατηρεί μισθούς ψίχουλα, απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες και παράλληλα στρώνει το έδαφος για να πατήσουν πιο γερά πόδι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οι επιχειρηματικοί όμιλοι της υγείας. Όχι κύριοι, δεν πρόκειται για κάποια αστοχία ή κακοδιαχείριση, αλλά συνειδητή υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την υγεία του λαού εμπόρευμα. Με βάση τα στοιχεία τη δεκαετία 2010-2020 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική της οδήγησε σε μείωση της αναλογίας γιατρών ανά χίλιους κατοίκους, σε μείωση των νοσοκομείων, μέσω συγχωνεύσεων, ξεχαρβάλωμα των σχέσεων εργασίας των υγειονομικών, με αύξηση της ελαστικής απασχόλησης και της προσωρινής εργασίας, αύξηση των συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα και η μετατροπή των κρατικών μονάδων υγείας σε ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Από την άλλη, αυξήθηκαν ραγδαία οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, μειώθηκαν οι κρατικές δαπάνες, ιδιαίτερα αυτών για την πρόληψη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ελάχιστων δικαιωμάτων οδήγησε σε ένα ελάχιστο πακέτο παροχών υγείας, πρόληψης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για λίγους και για λίγο. Έτσι, κάθε λαϊκή ανάγκη συνθλίβεται στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Η αποκατάσταση της υγείας του λαού θεωρείται κόστος. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μόνο για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τσακίζοντας κάθε λαϊκό δικαίωμα με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις της σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Οδηγίες και αποφάσεις της που όλοι σας ψηφίζετε χωρίς καν συζήτηση. Για τα κέρδη των λίγων θυσιάζονται οι ζωές των πολλών. Για το ΚΚΕ, η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Στη ζωή δεν μπαίνει τιμοκατάλογος. Καλούμε το λαό να καταδικάσει την πολιτική σας, να συμπορευτεί στον αγώνα για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους αποκλειστής απασχόλησης, μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζομένων, κατάργηση όλων των πληρωμών και συμμετοχών των ασθενών στην ιατρική φαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση των επιπληρωμών από κοινωνικών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, να συμμετέχει μαζικά ο λαός στην απεργία 17 Απρίλη και την απεργία της Πρωτομαγιάς. Στις ευρωεκλογές μπορεί και πρέπει να στείλει πανευρωπαϊκό μήνυμα αντεπίθεσης, στηρίζοντας το ΚΚΕ, το μόνο που συγκρούεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διακρατικής, υπεριαλιστικής, οικονομικής πολιτικής και στρατιωτικής ένωσης των μονοπωλίων, αντίθετη με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Η ψήφος στο ΚΚΕ, η αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η ευχάριστη έκπληση που μπορεί να βγάλει η κάλπη της 9 του Ιούνιου.